Καλοφάγοντα. Η λίστα με του 10.588 κωδικού Ελλήνων καταθετών που έκανε δώρο το κρατήδιο τη Ρινανία Βεσφαλία στην Ελλάδα προκαλεί ήλικο. Πρόσωπα πασίγνωστα σε κάποιε περιπτώσει, όπω για παράδειγμα ο ηθοποιό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει καθώ έκτισε την καριέρα του στην τηλεόραση, αλλά και τη συναδέλφου του. Επίση, πολύ γνωστή και αυτή με τι καταθέσει του 1,5 εκατομμυρίου έκαστο. Τα λεφτά είναι 10 φορέ πιο πάνω από εκείνα που λένε. Αλλά όμω γιατί και ποιος ο λόγος δεν μας λένε ποιοι είναι αυτοί. Ο Μανάβης είναι, ο Αγρότης είναι, ο oh. Αυτό που λέει κάστανα είναι. Να τα βρούνε αυτοί που τα φάγανε και τα έχουν φάει. Τώρα στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται σύμφωνα πάντα με τι ίδιε πληροφορίε και ένα άλλο επίση πολύ γνωστό πρόσωπο από την τηλεόραση. Και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για γυναίκα, αλλά όχι για ηθοποιό, αλλά για πασίγνωστη τηλεπαρουσιάστρια. Τα ποσά ζαλίζουν. Και φαίνεται πω και οι δύο ηθοποιοί και η τηλεπαρουσιάστρια είναι από του πιο φτωχού τη λίστα, καθώ οι έρευνε οδήγησαν σε λογαριασμού με περιεχόμενο ακόμη και 12 όπως στην περίπτωση του γνωστού επιχειρηματία ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες ο μέσος όρος των καταθέσεων είναι κοντά στα 4 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση που έκανε τον τιμητή σε όλα ας φροντίσει να αποκαλυφθούν όλα, ό, όλοι οι πολίτες που, έχουν, που είναι στις λίστες. Ο μεγάλος δεν βγαίνει ποτέ, οι μικροί πάνε μέσα. Αυτοί που πρέπει να το βρούνε και να το ψάξουν. Πρόκειται όμως στις περισσότερες περιπτώσεις για επιχειρηματίες, γιατρούς, δικηγόρους με επιτυχημένη καριέρα, οι οποίοι έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν όπως φαίνεται πολύ πλούτο.